Απέραντες ονειρεμένες παραλίες, ενετικές παλιές πόλεις, κάστρα και φοινικοδάση, άγρια φαράγγια και μοναδική αρχαιολογική χώρη, κοσμοπολίτικα resorts και παραδοσιακές συνταγές που δεν έμειναν ποτέ στο χρονοτούλαπο, αλλά σκαρφαλώνουν στην κορυφή της πιο υγιεινής μεσογειακής δίαιτας, ξετρελαίνοντας τους food writers. Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της χώρας, δεν είναι τυχαία ένας από τους πιο διάσημους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου. Πιο ήσυχη, χρωματιστή και ιδανική για on the road εξορμήσεις, σιδιαδρομές με απίθανες εναλλαγές τοπίου, την άνοιξη γεμάτη ζωντάνια από χιλιάδες τουρίστες στο βορρά και ανέγκυχτες γωνιές για φευγάτες διακοπές στο νότο το καλοκαίρι. Η Κρήτη αποτελεί ένα ευλογημένο προορισμό γιατί έχει τα βουνά, έχει τη θάλασσα, έχει την ενδοχώρα, έχει τον πολιτισμό, την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα του νησιού μας που όλα αυτά την κάνουν ξεχωριστή και γι' αυτό έχουμε κάθε χρόνο και αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Οι πυλώνες ανάπτυξης είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουριστικός τομέας που μαζί με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού κάνουν την Κρήτη ξεχωριστή σε όλο τον κόσμο. Στην Κρήτη θα βρείτε ό,τι κι αν ζητήσετε. Παραδοσιακό χρώμα στα εδώ και χρόνια απαράλλαχτα χωριά της ενδοχώρας, όπου οι sui generis κρητικοί διτηρούν ευλαβικά τις παραδόσεις αλλά και τις χαρακτηριστικές κρητικές ενδυματολογικές πινελιές τους. Συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία μπορούμε να πούμε ότι διαθέτει η Κρήτη εν ολίγης είναι οι άνθρωποι της, η φιλοξενία που τους χαρακτηρίζει, γιατί οι κρητικοί χαρακτηρίζονται από τη φιλοξενία, μεγάλη κουβέντα. Το εξαιρετικό περιβάλλον, τα εξαιρετικά προϊόντα, ο πολιτισμός. Έχει βαριά ιστορία η Κρήτη. Η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, το Ηράκλειο, είναι ένα σύγχρονο αστικό κέντρο που συνδυάζει αρμονικά το χθες με το σήμερα. Διάφορα μνημεία και διάσπαρτα αξιοθέατα στην πόλη μαρτυρούν το σπουδαίο ιστορικό της παρελθόν από τους διαφορετικούς πολιτισμούς που άνθησαν εδώ από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια. Στο Ηράκλειο θα συναντήσετε από βυζαντινά οικοδομήματα και ενετικά κτίρια μέχρι οθωμανικά μνημεία. Το Ηράκλειο αποτελεί στην ουσία το κέντρο της Κρήτης και είναι φιλοξενεί το μισό πληθυσμό της περιφέρειας Κρήτης, με επιρροές ισχυρές και στους όμορους νομούς, αλλά κυρίως με επιρροές ισχυρές στην πορεία και στην εξέλιξη της Κρήτης ολάκερης. Πώς θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει το Ηράκλειο? Σίγουρα ένα νομό δυναμικό, διαρκώς εξελισσόμενο, που του αρέσει το καινούριο, αγκαλιάζει κάθε την πρωτότυπο, το δυναμώνει, το μεταφέρει και το διαμορφώνει και το προσδιορίζει, το προσγειώνει στα πραγματικά τοπικά δεδομένα, το μετεξελίσσει και εδώ από την αρχή. Είναι μια ζωντανή κοινωνία με ανθρώπους κινητικούς, επιχειρηματικά πολύ προοδευτικούς. Η πόλη του Ηρακλείου και κατά συνέπεια και ο νομός Ηρακλείου σίγουρα έχει ως θετικό πρόσημο την ύπαρξη του αερολιμένου Ηρακλείου, που είναι ένας διεθνής αερολιμένας, και φυσικά η συνύπαρξη του λιμανιού, ο οποίος είναι ένας προορισμός και για κουραζιερόπλια, καθώς επίσης και η ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων, ιδιαίτερα της Κνωσού, υπάρχει βέβαια και η Ηφαιστός, αλλά ιδιαίτερα η ύπαρξη της Κνωσού, η οποία είναι ο νούμερο 2 επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος στην Ελλάδα. Αυτά αποτελούν ένα μεγάλο πόλο έλξης του ξένων επισκεπτών. Μέσα στην πόλη θα βρείτε όλα όσα μπορεί να ζητά ένας επισκέπτης σε ένα καινούριο τόπο. Από ιστορικά μνημεία και μουσεία μέχρι καταστήματα που πουλούν τοπικά προϊόντα, εστιατόρια με παραδοσιακή κρητική κουζίνα και μπαρ για νύχτες ξέφρενης διασκέδασης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που το Ηράκλειο αποτελεί μία από τις ωραιότερες φοιτητού πόλεις της Ελλάδας. Είναι γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί πολύ ιδιαίτεροι χώροι εστίασης και στο Ηράκλειο. Μοναδική θα έλεγα, περιζήτητη. Και να σου πω και κάτι, δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν άλλα μεγάλα, φοβερά και πολύ διαφημισμένα εστιατόρια
σε διάφορα μήκη και πλάτη της γης. Πλέον είναι αρκετοί νέοι επιχειρηματίες που επαγγελματικά, με πολύ μεράκι, χρησιμοποιώντας αγνές τροφές, προϊόντα της κρητικής γης, δοκιμάζονται στον χώρο της εστίασης και πετυχαίνουν θαύματα. Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς παγκοσμίως. Το νησί αυτό, με τις ατελείωτες δυνατότητές του και με τους φιλόξενους ανθρώπους του, έχει μάθει πώς να κάνει δικό του οτιδήποτε πατάει στη γη του. Εάν λοιπόν θέλετε κι εσείς να ζήσετε αυτή τη μοναδική, αυθεντική εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού, τότε το μόνο που σας μένει είναι να επισκεφτείτε τα Ενετικά Χανιά, τα οποία σίγουρα θα τα ερωτευτείτε με την πρώτη ματιά, αμέσως, μόλις φτάσετε εδώ. Όποτε και να έρθεις στην Κρήτη, υπάρχουν πράγματα να κάνεις. Η Κρήτη είναι αστήρευτη, είναι τεράστιος τόπος. Και ναι, γνωρίζω ότι και τα μεγάλα τουριστικά πρακτορία έχουν αρχίσει να βλέπουν αυτό το σημείο και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε ένας προορισμός 4 εποχών. Τα Χανιά, η Βενετία της Ανατολής, αποτελεί ένα μαγευτικό σταυροδρόμι πολιτισμών αλλά και απολαύσεων, με τη γραφική τους παλιά πόλη, τις καταγάλανες παραλίες και τις παραδοσιακές κρητικές νοστιμίες που περιμένουν να τις γευθείτε. Τα Χανιά σε κερδίζουν με την πρώτη ματιά και σε αφήνουν να φύγεις μόνο με την υπόσχεση ότι θα επιστρέψεις για να αποκαλύψεις κι άλλες από τις κρυμμένες ομορφιές τους. Πάρκα, πεζόδρομοι, καλοδιατηρημένα νεοκλασικά κτίρια, πολυσύχναστες αγορές και βέβαια τα εντυπωσιακά μνημεία της μακραίωνης βενετσιάνικης και τουρκικής κατοχής, όπως το κάστρο, το τζαμί, τα λουτρά και ο φάρος, συνθέτουν το ιδιόρυθμο μοσαϊκό της μοναδικής αυτής πόλης. Βρισκόμαστε μόνο 4 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη των Χανίων, όπου τα Χανιά μαζί με το Ενετικό λιμάνι και το φάρο έχουν έτσι το χαρακτήρα του πιο διάσημου της πιο διάσημης πόλης στην Κρήτη. Υπάρχουν πολλές όμορφες παραλίες που μπορεί κάποιος να περιηγηθεί. Τα Φαλάσσαρνα, το Ελαφωνήσι, ο Μπάλος είναι μερικές έτσι ενδεικτικές επιλογές για τον επισκέπτη. Τα Χανιά είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός τα τελευταία χρόνια, τόσο για τους ξένους όσο και για τους Έλληνες. Και ένα από τα πιο γνωστά έτσι σημεία του νομού Χανίων είναι και το γνωστό φαράκι της Σαμαριάς. Με θέα τον Αιγυπτιακό φάρο, τα ατμοσφαιρικά νεόρια, το επιβλητικό γυαλί τζαμισί και το φρούριο φυρκά, τη θάλασσα στα πόδια του και εφότο την καρτποσταλική ομορφιά της παλιάς πόλης, το παλιό λιμάνι αποτελεί πάντα μια αστήρευτη πηγή ενέργειας και ομορφιάς. Γνωστά και αγαπημένα σποτς κρατούν την καλύτερη συντροφιά στις νύχτες μας. Με ανεβασμένη διάθεση, πάρτι ατμόσφαιρα, έντονα vibes, μουσική, χορό και φυσικά αλκοόλ, η διασκέδαση στα Χανιά ξεκινάει το βράδυ και τελειώνει το άλλο πρωί. Για τις βραδινές εξόδους υπάρχουν αρκετά μπαρ που μένουν ανοιχτά ως αργά τη νύχτα και κλαμπ στην περιοχή του λιμανιού των Χανίων και το παραλιακό θέρετρο του Πλατανιά στα δυτικά της πόλης. Είναι μια πολύ όμορφη γραφική πόλη και έχει τον ενετικό χαρακτήρα που συνδυάζεται άμεσα με το κοσμοπολίτικο στοιχείο. Ο επισκέπτης έχει την επιλογή να κάνει πολλές εκδρομές, έχει πολλές ευκαιρίες να δει πράγματα και καινούρια μέρη. Όλος ο νομός είναι πολύ πλούσιος σε χλωρίδα και πανίδα, όπως λέμε. Μιλάμε για εκπληκτικές παραλίες που είναι διεθνώς αναγνωρίσιμες και γνωστές. Στην Κρήτη λίγα είναι τα πολύ διαφημισμένα μέρη, τα εξής δύο. Χανιά και Ηράκλειο, με αυτή τη σειρά. Το Ρέθυμνο είναι αδικημένο, αν και από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδος. Το Ρέθυμνο είναι η πιο καλοδιατηρημένη αναγεννησιακή πόλη της Ελλάδας. Άξια αναφοράς και ιδιαίτερης προσοχής η Φορτέτζα, το ενετικό οχυρό της πόλης, έργο του 16ου αιώνα, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε από τους Οθωμανούς.
είναι μια πόλη η οποία μπορεί να εκπλήξει τον επισκέπτη με τις ομορφιές της και τη ζωντάνια της. Οι περίπου 11.000 φοιτητές που ζουν και ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες στην πόλη, αλλά περισσότερο τους χειμωνιάτικους, δίνουν ζωή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου στην έως το Ρέθυμνο. Δεν είναι μόνο μια πόλη που μπορείς να την επισκεφθείς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι μια πόλη που είναι πάντα φιλική και προσφέρεται ακόμα και το χειμώνα. Στο Ρέθυμνο αισθάνεσαι, όπως λέει και ο ποιητής, ότι πάντα επιστρέφεις. Το Ρέθυμνο θα σας δυσκολέψει ως προς το να διαλέξετε σε ποια παραλία θα κολυμπήσετε. Η παραλία Ρεθύμνου έχει μήκος 12 χιλιόμετρα και ξεκινάει μέσα από την πόλη και καταλήγει στην περιοχή της Καλέτας. Σε όλο της το μήκος, η παραλία είναι με ψηλή καφέ άμμο. Οι παραλίες στο Ρέθυμνο κερδίζουν επάξια μια θέση μεταξύ των καλύτερων στην Ελλάδα και μας ταξιδεύουν στις μαγικές θάλασσες του Νότου. Διαθέτουν από ερημικά λιμανάκια και γραφικές ακτές στο Νότο, ενώ στα βόρεια παράλια συγκεντρώνονται οι πιο οργανωμένες και κοσμοπολίτικες με διάσημα beach bar να υπόσχονται υψηλή παροχή και διασκέδαση στους επισκέπτες. Καλησπέρα σας, λέγομαι Ειν Βανάσο, είμαι υπεύθυνη υποδοχής στο Baggia Beach Club, το οποίο μετρά ήδη 19 χρόνια παρουσίας. Φέτος θα βρείτε ένα νέο μενού με εκλεπτισμένα πιάτα, δροσιστικά κοκτέιλ σε μοναδικές γεύσεις. Φιλοξενούμε κάθε χρόνο επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Συνεργαζόμαστε με μερικά από τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά γραφεία του κόσμου. Έχουμε φιλοξενήσει καλλιτέχνες, εγχώριους και όχι μόνο. Οπότε σας περιμένουμε και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας φιλοξενήσουμε και να ζήσετε μαζί μας μια ξεχωριστή και μοναδική εμπειρία. Σε μια εποχή διεθνοποίησης της γαστρονομίας και μεγάλου ενδιαφέροντος για τις τοπικές κουζίνες του κόσμου, η κριτική κουζίνα είναι ένα από τα μεγάλα brand names της παγκόσμιας γαστρονομικής αγοράς. Η Κρήτη είναι ένας από τους σημαντικότερους γαστρονομικούς προορισμούς στον κόσμο. Είναι αδύνατο να γνωρίσει κανείς την Κρήτη χωρίς να γνωρίσει στην αυθεντική του μορφή αυτόν τον πανάρχαιο πολιτιστικό θησαυρό που λέγεται κρητική κουζίνα. Στη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2020 και μετά, τα προϊόντα τα οποία θα έχουν στήριξη, για να πάμε λίγο στον τομέα των προϊόντων, είναι τα προϊόντα τα οποία θα διαθέτουν ταυτότητα και ποιότητα. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, θέλοντας να αναδείξει και να προωθήσει την τοπική κουζίνα και την κρητική γαστρονομία, δημιούργησε το σήμα «Κρητική κουζίνα». Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, τα εστιατόρια ξενοδοχείων και αγροτουριστικών καταλυμάτων, που προσφέρουν ξεχωριστές γεύσεις της κρητικής γαστρονομίας και φυσικά μοναδική κρητική φιλοξενία, αναδεικνύονται και επιβραβεύονται αποκτώντας το σήμα «Κρητική κουζίνα». Εμείς λοιπόν επενδύσαμε στην ταυτότητα και την ποιότητα των κρητικών προϊόντων, κατοχυρώσαμε το σήμα ποιότητας των κρητικών προϊόντων, το brand name Κρήτη, Κρήτη γενέτειρα αξιών, επί της ουσίας είναι το διαβατήριο των κρητικών προϊόντων τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά. Παράλληλα, ενισχύουμε τον κατάλογο των προϊόντων τα οποία είναι καταχωρημένα σαν προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασίας προέλευσης. Και βέβαια όλο αυτό το εγχείρημα στηρίζεται μέσα από ένα φορέα τον οποίο δημιουργήσαμε, τον πρώτο φορέα στην Ελλάδα, που είναι η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης. Ο πρωταρχικός στόχος της αγροδιατροφικής είναι αφενός το σήμα κρητική κουζίνα να λειτουργεί ως μια σφραγίδα εμπιστοσύνης για τους καταναλωτές και αφετέρου να φέρνει σε άμεση επαφή τον πρωτογενή τομέα του νησιού με τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο η Κρήτη αποκτά υπεραξία και την πρώτη θέση στη λίστα προτίμησης των επισκεπτών ως γαστρονομικός προορισμός.
Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια βουτιά στο γαστρονομικό πλούτο της Κρήτης και στις επιχειρήσεις που ξεχώρισαν και άντεξαν στην εποχή της κρίσης, διαδίδοντας την κρητική διατροφή και την αξία της στα πέρατα του κόσμου. Ένα προορισμό που και τις τέσσερις εποχές του χρόνου μπορεί να επισκεφτεί ο τουρίστας, να γευτεί την κρητική φιλοξενία, τα προϊόντα της Κρήτης, που μέσα από τις προσπάθειες που κάνουν οι παραγωγοί μας, συνεχώς πιστοποιούνται, έχουν τη δική τους ταυτότητα, τη δική τους ποιότητα και γι' αυτό είναι ανταγωνιστικά στις αγορές και του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ασχολείται ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Κρήτης με την καλλιέργεια της ελιάς και είναι ένα συμπληρωματικό εισόδημα σε όσους ειδικά ασχολούνται με τον τουρισμό. Η Κρήτη είναι απόλυτα αυτάρκης στην παραγωγή πρώτων υλών και συστατικών υψηλής ποιότητας, από το ελαιόλαδο μέχρι τα λαχανικά και από το γάλα μέχρι το κρασί. Το φημισμένο κρητικό ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, ενώ τα λαχανικά της κρητικής γης, όπως οι ντομάτες και οι πιπεριές, αλλά και τα χαρακτηριστικά κρητικά βότανα, ξεχωρίζουν για την ένταση των αρωμάτων και των γεύσεών τους. Είναι ένα προϊόν το οποίο θεωρείται, ας το πούμε, pop, σύμμαχος της μεσογειακής διατροφής, όπως είναι όλα τα κρητικά προϊόντα τα οποία παράγονται στο νησί μας. Και βέβαια αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα, όπως σας είπα, σε δεύτερο χρόνο να φτιάξουμε κάποια προϊόντα τα οποία βοηθούν κυρίως στην υγεία του ανθρώπου. Ο χυμός της αλόης που είναι, ας το πούμε, η ναυαρχίδα των προϊόντων μας αλλά και η βάση όλων των υπολείπων, είναι ο μοναδικός χυμός στον κόσμο με 99,1% ακατέργαστη γέλη αλόης, χωρίς χημικές προσμίξεις και φυσικά χωρίς συντηρητικό. Η μεγάλη ποικιλία κρητικών τυριών όπως η γραβιέρα, η μυζήθρα και η στάκα δικαιολογούν σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι η Κρήτη είναι πρωταθλήτρια στην παγκόσμια κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων. Εδώ πέρα βρισκόμαστε στο χώρο σε ένα από τα ρημαντήρια του σκληρού του κίτρινου τυριού μας, που γίνεται με φυσικό τρόπο, όπως θα δείτε και τα τυριά έχουν τη μούχλα που είχαν παραδοσιακά τα τυριά που ρημάζανε, δεν τους κάνουμε τίποτα πρόσθετα. Μένουν εδώ πέρα για 3 μήνες, οριμάζουν και μετά είναι το pop το τυρί που θέλει τις 3 μήνες, μετά είναι έτοιμο για να μπορεί να πουληθεί. Η ναυαρχίδα μας είναι το προϊόν το οποίο ήδη έχουμε ξεκινήσει συνεργασίες με εξαγωγές και δυστυχώς δεν τον προλαβαίνουμε στην παραγωγή μέχρι τη διαδικασία μέχρι να κάνουμε την επέκταση. Είναι το αμαρίνο μας, είναι το αληφώδες τυρί μας, φρέσκο τυρί, 2 μερών. Το τυρόκομμά μας σήμερα, μετά από 2 μέρες, είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ και σε όλες τις καλές κουζίνες, ένα προϊόν το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει από τη φέτα μέχρι και το αληφώδες κρεμώδες τυρί που βάζουμε σε ένα cheesecake. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει το μεράκι, υπάρχει ωριμότητα που αυτό μας έλειπε και κυρίως υπάρχει κατανόηση ότι θα έρθει ένας απομηχανής Θεός να σώσει τους πάντες, ούτε να διορθώσει τα πάντα. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά και οι άνθρωποι αυτοί είναι κάποιοι, δεν είναι κάποιοι άλλοι, κάποιοι που θα έρθουν από κάποιο άλλο πλανήτη, αλλά είναι οι ίδιοι άνθρωποι που παράγουν, οι ίδιοι άνθρωποι που σερβίρουν, που μαγειρεύουν, που φιλοξενούν. Στην περιοχή του Αμαρίου υπάρχουν 1.386 διαφορετικά είδη βοτάνων που βοηθάνε πάρα πολύ όταν τρώνε οι κατσίκες και τα πρόβατα στην ποιότητα του γάλακτος. Όπως επίσης βοηθάει πάρα πολύ ότι είμαστε νησί και υπάρχει αλμύρα σε όλα τα φυτά που εκτρέφονται τα πρόβατα, ελευθέρας βοσκής. Επίσης η Κρήτη είναι μία από τις μεγαλύτερες δύναμεις σε παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος στην Ελλάδα και ειδικά ο νομός Ρεθύμνου έχει το 52% της παραγωγής της Κρήτης. Είναι μια ολοκάθαρα ακτινοτροφική περιοχή. Η Κρήτη γενικότερα είναι ένα μπραντ από μόνη της. Η Κρήτη είναι αυτό το οποίο δίνει ζωή, είναι αυτό το οποίο παράγει και παράγει με σύνεση. Ο κρητικός παραγωγός και η κρητικιά παραγωγός, γιατί υπάρχουν και γυναίκες στην παραγωγή,
Είναι άνθρωποι με αγάπη σε αυτό που κάνουν. Άρα, μέσα από την κρίση δημιουργούν ευκαιρίες και καλά ποιοτικά προϊόντα και ανεβαίνουν συνεχώς. Ορεινό χωριό, κατεξοχήν χτίνο τροφικό, το οποίο έχει τυροκομεία αρκετά. Ένα από αυτά είμαστε κι εμείς εδώ πέρα. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε παραδοσιακά να τυροκομούμε. Όταν λέμε παράδοση σημαίνει ότι συντηρητικά σε καμία περίπτωση ποτέ δεν μπαίνουν και ούτε καλλιέργειες. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι να έρθει το γάλα στο τυροκομείο, να περάσει από τον κορυφολόγο, να παστεριωθεί ανοιχτά ή κλειστά, δηλαδή τέλος πάντων, να παστεριωθεί ή στην αυτόματη παστερίωση ή σε ανοιχτή παστερίωση και αφού παστεριωθεί το πίζουμε. Μένει πυγμένο ένα μισά ώρο περίπου και μετά το κόβουμε. Το κόβουμε μέσα στο καζάνι και περιμένουμε να στραγγίξει στο να κάνουμε βέβαια φέτα ή λευκό τυρί ή παραδοσιακό πρόβιο τυρί, όπως το λέμε εμείς εδώ, γιατί μόνο πρόβιο γάλα βάζουμε, οπότε παραδοσιακό τυρί το έχουμε ονομάσει. Αφού λοιπόν το κόψουμε, το βάζουμε στα καλούπια, στραγγίζει. Αφού στραγγίξει, το βάζουμε στα δοχεία, στους δενεκέδες τους ή μεταλλικά δοχεία, οριμάζει εκεί. Και μετά, αφού οριμάσει μετά σε περίπου ένα μήνα, το βάζουμε στο ψυγείο και είναι έτοιμο προς κατανάλωση. Σήμερα έχουμε περισσότερους από 80 μικρούς παραγωγούς οικοτέχνες στην περιφέρεια Κρήτης, οι οποίοι παράγουν τα προϊόντα τους πιστοποιημένα, τυποποιημένα. Παράγουμε παραδοσιακά αλαντικά κατά βάση, αυτά που βρήκαμε από τους παππούδες μας, το εξελίξαμε μέσω των σπουδών μας. Τα τελευταία χρόνια μαζί με δράσεις της περιφέρειας έχουμε ανοίξει τις πόρτες μας στις αγορές του εξωτερικού. Από εκεί και πέρα δραστηριοποιούμαστε και στο κομμάτι τα τελευταία 2 χρόνια του αγροτουρισμού. Προσπαθούμε να φέρουμε ξένους πολίτες να δουν και να γνωρίσουν την κρητική κουζίνα, τα κρητικά αλαντικά, μαζί με συνεργασίες με άλλους παραγωγούς όπως είναι η νοποιή, όπως είναι η τυροκόμη και η λεοπαραγωγή. Δεν υπάρχει κάτι στην Κρήτη που να γυρίσεις να κοιτάξεις και να μην σε εμπνεύσει. Αγάπησα την Κρήτη, είμαι κρητικιά, την αγαπώ πάρα πολύ την Κρήτη και θέλω να κάνω αυτό. Να μάθω τους ανθρώπους να τρώνε κρητικά, να τρώνε ελαιόλαδο, να τρώνε εγωπρόβιο γάλα, να τρώνε δημητριακά, είναι γεμάτη η Κρήτη δημητριακά, χαρούπια. Το χαρούπι είναι ένα σύμβολο για την Κρήτη. Κρατά μέσα του ένα κομμάτι από την διατροφική συνήθεια του νησιού, μα και ένα μέρος από την ιστορία του. Πολλά είδη από χαρούπι έχουν αρχίσει να κερδίζουν τους καταναλωτές, αλλά και να κάνουν γνωστό στο ευρύ κοινό το ίδιο το προϊόν, το οποίο υπάρχει σε αυθονία στην Κρήτη. Έχω ασχοληθεί με το χαρούπι εδώ και μια 12 χρόνια περίπου. Έχω δημιουργήσει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων για ανθρώπινη διατροφή. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ κρητικό και λίγο από Πελοπόννησο χαρούπι. Έχω πάνω από 70 διαφορετικούς κωδικούς για ανθρώπινη διατροφή, από ροφήματα, υποκατάσταση του καφέ, υποκατάσταση του κακάου, υποκατάσταση του τσάι, αλεύρι. Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει τεράστιες διαθρεπτικές αξίες και θεραπευτικές ιδιότητες για τον οργανισμό μας. Δεν έχει καμία αρνητική ιδιότητα στον οργανισμό μας. Δεν έχει καφεΐνη καθόλου, δεν έχει γλουτένη και είναι και φυσικό γλυκό. Γι' αυτό και παράγουμε το χαρουπόμελο, το οποίο είναι μια διαθρεπτική αξία και θεραπευτική ιδιότητα του οργανισμού μας. Έχει μπει στη διατροφή του Έλληνα, έχει μπει στη διατροφή σε παγκόσμια κλίμακα και μέχρι αυτή τη στιγμή και οι ασιατικές χώρες, Αμερική, Καναδάς, Κορέα, Ιαπωνία, έχουν ενδιαφέρον, μέχρι και Αυστραλία και κάνουν πάρα πολλά προϊόντα από το χαρούπι.
Τα εξαιρετικά κριτικά κρασιά και η χαρακτηριστική κριτική ρακή ολοκληρώνουν την πλούσια συλλογή των λόγων που καθιστούν την Κρήτη το γαστρονομικό παράδεισο της Ελλάδας. Οι επισκέπτες που έρχονται στο νησί μας και θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε και ως wine lovers, φίλοι του κρασιού, είναι κατά βάση Αμερικάνοι, Βέλγοι, Ελβετοί και Γερμανοί. Ο κόσμος πια γνωρίζει την Κρήτη και ο τουρίστας και ο Έλληνας και έρχεται να επισκεφτεί τα ενοπία, άρα να κάνει ενοτουρισμό στην Κρήτη. Αυτό οφείλεται στη νέα γενιά των ενοπιών, οι οποίοι χρησιμοποιώντας γηγενείς ποικιλίες προσπαθούν να τις αναδείξουν, όπως είναι το Βυδιανό και το Θραψαθύρι από Λευκές και το Κοτσιφάλι Μαντιλάρι από Ερυθρές, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους, τις τεχνικές τους δεξιότητες και πρωτίστως με πολύ καλή πρώτη ύλη, γιατί το κρασί γίνεται στο αμπέλι. Έχουν γίνει λοιπόν ιδιαίτερες προσπάθειες από τους ίδιους τους συνοπιούς σε συλλογικό επίπεδο, δηλαδή όλοι μαζί, να προωθήσουν και να αναδείξουν το εινοτουριστικό προϊόν, αλλά κυρίως τις γηγενείς ποικιλίες της Κρήτης. Ο κόσμος που έρχεται στην Κρήτη να γνωρίσει το κριτικό αμπελόνα, να γνωρίσει τα κριτικά κρασιά και τις κριτικές ετικέτες και συνδυαστικά πάντα να δοκιμάσει και την κριτική κουζίνα, την κριτική γαστρονομία. Ο παππούς μου ξεκίνησε κρασιτεχνικά νομίζω και έβγαζε κάποια κρασιά και η αλήθεια είναι ότι όταν δεν είχε χρήματα πήγαινε και τα πουλούσε σε κάτι γιατρού στο Ρέθυμνο και εισπράττει τα λεφτά για την οικογένειά του. Από τότε ξεκίνησε και είχε μια μικρή ποσότητα, λίγα μπέλια και σιγά σιγά δεν ξέρω, είναι έμφυτο. Αυτό πρέπει να το αγαπήσεις για να το κάνεις. Και ασχολήθηκα και εγώ με αυτό το αντικείμενο. Εκμεταλλεύτηκα την περιοχή εδώ πέρα, η οποία είναι σε μεγάλο υψόμετρο. Τα μπέλια είναι σε πλαγιές που αερίζονται και είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει βιολογική καλλιέργεια των αμπελιών. Εμείς μπήκαμε, ας πούμε, στη τσικουδιά. Αλλά δεν μπήκαμε κλασικά στη τσικουδιά μόνο, όπως την ξέρουμε όλοι στην Κρήτη. Κάνουμε παλαίωση τσικουδιάς σε δρύνα βαρέλια. Έχουμε φτάσει τώρα, έχουμε παλαίωση μέχρι τριετίας και προχωράμε γιατί κάθε χρόνο του δίνει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Έχουμε φτιάξει κάποια άλλα προϊόντα πάλι βασισμένα στα αμπελοϊνικά, δηλαδή τσικουδιά με πετιμέζ. Έχουμε φτιάξει dressing. Δηλαδή είναι ξύδι με βότανα της Κρήτης εδώ πέρα που υπάρχουν, με μέλι της περιοχής, στη Μαρίσιο, με μέλι από ανθέων κτλ. Που δίνουν κάποια χαρακτηριστικά τοπικά. Όλες οι κινήσεις που γίνονται από το Σύνδεσμο Ηνοποιών είναι στην κατεύθυνση της υποστήριξης και προβολής των ηνοποιών όλης της Κρήτης σε συνδυασμό με την τουριστική προβολή της ενδοχώρας. Υπάρχει ένα επιτελείο ηνοποιών στην Κρήτη που είναι σημαντικό. Έχει πολύ καλούς ηνοποιούς και βγάζουν εξαιρετικά κρασιά και νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Το Ρέθυμνο είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που τιμάται με τον τίτλο Ευρωπαϊκή Πόλη Κρασιού. Ένα τίτλο που κατέχουν χώρες μεγάλες ηνοπαραγωγικής δύναμης, μεγάλης ηνοπαραγωγικής δύναμης στην Ευρώπη. Επειδή η Κρήτη σαν νησί διαθέτει πλούτο στην ενδοχώρα, ο οποίος δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη, αξίζει τον κόπο για ανθρώπους που ενδιαφέρονται, αγαπούν το κρασί, να ανακαλύψουν έναν καινούριο ηνικό προορισμό που λέγεται Κρήτη. Και βασικά στα Χανιά η ντόπια ποικιλία είναι το ρωμαϊκό που εμείς βγάλαμε φέτος πρώτη φορά ένα κρασί που είναι 100% ρωμαϊκό, που είναι ένα λευκό κρασί από ρωμαϊκό και είναι γενικά μια ποικιλία που είναι δύσκολη γιατί το σταφύλι το ίδιο είναι λίγο δύσκολο να το καλλιεργήσει και πειραματιζόμαστε πάνω από 10 χρόνια να βγάλουμε αυτό το κρασί.
Μέσα στα τελευταία 10 χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο ενοτουρισμός και επειδή υπάρχει το Wines of Crete που είναι ο σύνδεσμος από όλα τα ενοπία της Κρήτης και κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες μαζί και το βλέπουν αυτό, ειδικά οι τουρίστες, οι ντόπιοι, όλοι ξέρουν ότι υπάρχουμε. Βλέπουμε ότι κυλάει πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μία σειρά από κρασία που λέγεται Δύο Μαζί, που το κάνουμε μαζί με το ινοπείο Λιραράκι που είναι στο Ηράκλειο. Και ένα ποσοστό από τα κέρδη από αυτά τα κρασιά πηγαίνουν στην ΕΛΕΠΑΠ Χανίων. Και γενικά έχουμε διάφορα προϊόντα που στηρίζουμε την ΕΛΕΠΑΠ Χανίων και γενικά τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Εγώ έχω μία αδελφή που είναι ανάπηρη και που μένει στην Αμερική και οι διαφορές μεταξύ εδώ, Ελλάδα και Αμερική και γενικά το που φτάνουμε εδώ στην Ελλάδα, το πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα άτομα, θεωρώ ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί. Και θέλουμε σαν εταιρεία να σπρώξουμε αυτή τη σκέψη και να βοηθήσουμε με τον τρόπο που μπορούμε εμείς. Έχουμε ένα μικρό εστιατόριο που παράγει παραδοσιακά κριτικά φαγητά με ένα πολύ μικρό μενού, οπότε κάποιος μπορεί να έρθει για μια γευσηγνωσία, για μια ξενάγηση, να δει λίγο τους χώρους μας, το τι κάνουμε και μετά να φάει κάτι ό,τι θέλουν. Και είμαστε μέσα στη καλοκαιρινή σεζόν, είμαστε κάθε μέρα ανοιχτά. Υπάρχουν παραγωγοί σήμερα οι οποίοι παράγουν μέχρι και 70 και 100 τόνους λάδι παραγωγός. Είναι λίγοι στον αριθμό. Η πολλή παραγωγή είναι μικρή παραγωγή. Άρα λοιπόν για μας είναι στόχευση η δημιουργία υγιών οργανώσεων παραγωγών, σωστά οργανωμένων όσον αφορά το ελαιόλαδο, τυποποίηση, πιστοποίηση και άρα προστιθέμενη αξία. Θέλοντας να ενισχύσει ο κύριος Σαγιωτάκης στην προσπάθεια των παραγωγών και των κατοίκων του χωριού και όχι μόνο, έχει καταφέρει ύστερα από πολλή δουλειά και εμπειρία να διεισδύσει τα προϊόντα σε πάνω από 13 χώρες ανά τον κόσμο με κύρια αγορά στην Ευρώπη και προσφάτως έχουμε καταφέρει να κλείσουμε μια μεγάλη συνεργασία στη Λατινική Αμερική αλλά και στην Αυστραλία. Όσο αφορά την τυποποίηση συγκεκριμένα στο εργοστάσιο μας, λειτουργεί υπό την φυσική καθίζηση του ελαιολάδου. Και τι εννοούμε φυσική καθίζηση? Στα μηχανήματά μας δεν χρησιμοποιούμε τα φίλτρα για τον καθαρισμό, αλλά προτιμούμε να οριμάσει το λάδι μέσα στη δεξαμενή, στην ειδικά διαμορφωμένη δεξαμενή, και ύστερα όταν είναι έτοιμο να συσκευαστεί, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο να έχουν το ίδιο λάδι ακριβώς με το λάδι το οποίο θα έχει ένα από τα πιο παραδοσιακά νοικοκυριά του χωριού μας. Φάρμα Αλεξανδράκης ξεκίνησε από τον Παύλο Αλεξανδράκη, που είναι ο πατέρας μου, το 1999 με την εξορφή κουνελιών. Το 1999 ο πατέρας μου, ο Παύλος Αλεξανδράκης, ξεκίνησε τη δουλειά, μια κανονική εκτροφή κουνελιών πλέον, όπου αρχίσαμε να διαθέτουμε τα κουνέλια μας σε ολόκληρη την Κρήτη, από το Ηράκλειο έως τα Χανιά. Έχουμε μια κάθετη μονάδα, δηλαδή κάνουμε την αναπαραγωγή, την εκτροφή, τη σφαγή και μετά την πώληση των προϊόντων στα τελικά καταστήματα. Το κουνέλι είναι ένα κρέας το οποίο παραδοσιακά καταναλώνεται στην Κρήτη. Μάλιστα, η Κρήτη είναι η πρώτη σε κατανάλωση κουνελίσιου κρέατος στον κόσμο, σύμφωνα με μελέτες του ΟΗΕ. Έτσι, εμείς έχουμε πάρει αυτή την παράδοση της κατανάλωσης κουνελιού και την έχουμε φέρει στο τραπέζι όλων των Ελλήνων. Επίσης, ο πετινός, ένα παραδοσιακό και γιορτινό έδεσμα, πλέον μπορείτε να το βρείτε όλη τη χρονιά στα καταστήματα στα οποία το διαθέτουμε. Πάντα με την άριστη ποιότητα της Φάρμας Αλεξανδράκης. Η επιχειρηματικότητα εδώ πέρα νομίζω ότι βρίσκει πρόσφορο έδαφος.
και ειδικά μετά την παρατεταμένη κρίση, οτιδήποτε καινούριο δημιουργείται με κανόνες και μια άλλη κουλτούρα, εντελώς διαφορετική από αυτή που τουλάχιστον είχε αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια, είμαι βέβαιος ότι θα ανθίσει. Αρκεί να έχει κανόνες, να έχει στόχους, να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά ευκρινή και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα ανθίσει και θα φτάσει πολύ ψηλά. Όλα τα εδέσματα είναι συγκεντρωμένα σε πλήρη παράταξη, διατηρώντας αναπόσπαστα τη σημασία της κρητικής φιλοξενίας. Η κρητική γη προσφέρει άπλετα και ποιοτικά προϊόντα, παράγωγα της μεσογειακής δίαιτας. Η διατροφή είναι ένα σύστημα γενικά. Είναι πολιτισμός. Και αυτό το πολιτισμό μπορεί να το δει κανείς στο πιάτο μας. Δηλαδή, ένας ξένος επισκέπτης, όταν γευτεί ένα πιάτο γνησίου κρητικού φαγητού, είναι σαν να γεύεται την Κρήτη. Η Κρήτη, αυτή τη στιγμή, μαζί με τη Σαντορίνη, είναι το ισχυρότερο γαστρονομικό μπραντ στην Ελλάδα. Με όχημα την γαστρονομία, οι κρητικοί έχουν ξεκλειδώσει πολλές αγορές του εξωτερικού. Βέλγιο, Ιαπωνία, Μπαχρέιν. Ο γαστρονομικός τουρισμός είναι ανεξάντλητος εδώ και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Μπορεί να αναπτυχθεί το καινούργιο, το διαφορετικό, μπορεί να βρει εδώ σπόρο, να μεγαλώσει. Η γαστρονομία εξελίσσεται και πάντα θα εξελίσσεται, αλλά όταν συναντά την παράδοση, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για τη γνησιότητα της γαστρονομίας και την ταυτότητα της κάθε περιοχής. Οι ομορφιές του νησιού ατελείωτες, το ίδιο και οι γεύσεις του. Η Κρήτη είναι από μόνη της ένα ατέλειωτο απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων. Καλούμε όλους όσους παρακολουθήσουν αυτό το ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ να επισκεφθούν το όνομά μας, να επισκεφθούν την Κρήτη, να αφήσουν τη φαντασία τους να ταξιδέψει και να απολαύσουν όλα τα καλά που προσφέρει ο τόπος αυτός. Η Κρήτη με τα φαντασμαγορικά τοπία, τις απίστευτες γεύσεις, την παραδοσιακή μουσική και τη μοναδική φιλοξενία, είναι σίγουρο ότι θα σας αποζημιώσει. Κρήτη, κόρη του γέλου, κάστρο του παλιού καιρού, στα μεγάλα μου ταξίδια είσαι πάντα μες στο νου. Η γαλήνη και η ησυχία συνυπάρχουν με την ξέφρενη διασκέδαση, την πανάρχια ιστορία του τόπου, τα πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια και σας περιμένουν. Πότε θα έρθει καλοκαιριά, καημένε, ψιλορίτη, να κάνω ένα ξεφάντωμα σ' ολόκληρη την Κρήτη. Έχοντας ταξιδέψει ένα καλοκαίρι στην Κρήτη, θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν θα μπορούσατε να κάνετε καλύτερη επιλογή. Είναι στο χέρι σας. Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.